Ballroom χορί δεν ήταν η αγαπημένη της Έρικας. Με τον Θοδωρή όμως προσπαθούσαν πάντα για το καλύτερο. Από την αρχή που έχουμε ξεκινήσει τους Ballroom χορούς, είχαμε χαμηλή βαθμολογία λόγω τεχνικής. Στο Vals υπήρχαν τρία βασικά θέματα. Ότι κάποια στιγμή είχαμε ασύνδετα τα χέρια. Το δεύτερο ήταν το κουστούμι, το οποίο θεωρήθηκε ότι δεν είναι κλασικό Vals κουστούμι. Το τρίτο είχε να κάνει με το ότι το σήκωμά μας δεν είχε αρκετή διάρκεια. Υπήρχαν αρκετά λαθάκια τεχνικά και γι' αυτό το λόγο ήμασταν και ζευγάρι προς αποχώρηση. Χορέψαμε δύο quick step. Το ένα ήταν το Muppet Show. Εκεί δώσαμε περισσότερη βάση στο θεατρικό κομμάτι παρά στην τεχνική μας. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ακούσουμε αρνητικά σχόλια από την κριτική επιτροπή. Το άλλο ήταν τη Amy Winehouse, το Valerie. Καταλαβαίνω την Καλένα που έλεγε ότι είχαμε θέματα με τα frame, αλλά σε ξεσήκωνε το κομμάτι. Ήθελες τόσο πολύ να τρέξεις, να χορέψεις, να το κάνεις όλο αυτό, που χρειαζόταν ίσως παραπάνω από μια εβδομάδα για να μπορείς πραγματικά να διατηρήσεις το frame. Το βασικό βήμα του Foxtrot, το απεχθάνομαι. Το θέμα ήταν καταπληκτικό, ροζ πάνθυρας, ξέρεις, η αίσθηση του φακού όπου ο Ινσπέκτορ Κλούζο ψάχνει να βρει. Φτάνοντας στον ημιτελικό, είχαμε να χορέψουμε το Βιενέζικο Βάλς που ζητούσε από εμάς πάρα πολύ τεχνική, την οποία δεν είχαμε καταφέρει. Το γεγονός ότι καταφέραμε να πάρουμε 4 δεκάρια στο Βιενέζικο Βάλς ήταν η απόλυτη επιτυχία για μας. Ποιον ballroom χορό επέλεξαν η Έρικα και ο Θοδωρής για το μεγάλο τελικό του Dancing with the Stars? Διάλεξα το Lady, το Vals. Ήταν ένας χορός που αισθάνθηκα ότι τον χορέψαμε καταπληκτικά και δεν είχε την ίδια πήχη σε σχέση με αυτό που νιώσαμε. Και για μένα ένα πολύ ωραίο πείραμα και ένα πολύ ωραίο ρίσκο να δοκιμάσω ξανά με όλες τις αλλαγές που χρειάζονται αν αυτό το πείραμα θα πετύχει, αν αυτό που θα νιώσουμε θα περάσει και στο κοινό και στην κριτική επιτροπή. Αυτή τη φορά θα πρέπει να χορέψουμε πάρα πολύ σωστά το Vals, γιατί δεν έχουμε άλλη ευκαιρία.